Εδώ πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου και τον Χρήστο Νικολαίδη. Θα τους δούμε σε παράλληλη σύνδεση. Η Ιωάννα Μάνδρου και ο Χρήστος Νικολαίδης. Ο Χρήστος είναι στα δικαστήρια Λάρισας. Ας ξεκινήσουμε με τον Χρήστο για να πάμε στις δικαστικές εξελίξεις με την Ιωάννα αμέσως μετά. Είναι σημαντικές οι δικαστικές εξελίξεις. Έλα, Χρήστο. Ναι, γεια σας από τη Λάρισα. Είμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο. Εδώ περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι διάφοροι δικηγόροι έρχονται εδώ προκειμένου να ενημερωθούν για τη δικογραφία και να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους των θυμάτων. Κάτι τέτοιο γίνεται μόλις τώρα ήρθε ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος εδώ. Τον βλέπετε, ο Αντώνης ο Μεσηλής μπορεί να γυρίσει το πλάνο και να σας δείξει. Κάνει δηλώσεις στους συναδέλφους, θα την παρακολουθήσουμε την δήλωσή του μετά. Είναι ένας από τους δικηγόρους των θυμάτων, έρχονται εδώ. Ενημερώνονται για τη δικογραφία και συνεχίζουν. Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να έρθουν και οι κατηγορούμενοι οι τρεις κάποια στιγμή, να έρθουν να περάσουν από εδώ για να πάρουν την προθεσμία για να απολογηθούν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Έτσι πάει το πράγμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι ρυθμοί της δικαιοσύνης έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Παρακολουθούμε την εξέλιξη. Θυμάστε την Παρασκευή που τα συζητούσαμε ότι θα αναλάμβανε φέτης ανακριτής, όπως και έγινε. Ενημερώνεται για τη δικογραφία και ο τακτικός και η αναπληρώτριά του και από σήμερα περιμένουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε τον έναν προφυλακισμένο, έτσι, τον Σαμαρά, ο οποίος είναι ο σταθμάρχης, ο Μοιραίος Σταθμάρχης. Έχουμε τρεις ποινικές διώξεις για τρία στελέχη του ΟΣΕ, τον επιθεωρητή και τους άλλους δύο σταθμάρχες, οι οποίοι ήταν βάρδια τη συγκεκριμένη μοιραία ημέρα και υπάρχει η όλη ιστορία με τον Μπλάνκο ότι αποχώρησε νωρίτερα ο έμπειρος σταθμάρχης. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε ένα μέτωπο το οποίο μάλλον θα ανοίξει σε στελέχη του ΟΣΕ αλλά ανώτερα, δηλαδή εκτός Λάρισας, πιο πάνω από τη Λάρισα. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται με άλλους εμπλεκόμενους από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από την πλευρά κάποιων εταιριών που είχαν αναλάβει να εκτελέσουν κάποια έργα και είτε καθυστέρησαν είτε δεν τα εκτέλεσαν ποτέ. Νομίζω ότι και εκεί θα υπάρχει ένα μέτωπο μέσα στις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω και αυτό το οποίο έζησα χτες, που ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία. Χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν άνθρωπο, με τον κύριο Αποστολέρη τον Γιώργο, ο οποίος ήταν κεντρικός σταθμάρχης και ο άνθρωπος ήταν και σταθμάρχης στη Λάρισα και βγήκε σύνταξη μόλις την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή πολύ πρόσφατα. Μας περιέγραψε με απίθανο τρόπο όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα στο ΟΣΕ. Ένα κλίμα χαλαρότητας, ηρεμίας, αναξιοκρατίας, ρουσφετιού, μέσα στο οποίο κανείς δεν ελέγχει από την πολιτική ηγεσία ή από τη διοίκηση. Δεν ελέγχει, δεν υπάρχει αίσθηση της πειθαρχίας και τα συνδικάτα κάνουν ό,τι θέλουν. Μοιράζουν τις βάρδιες ανάλογα με τα χρήματα. Μας είπε ο άνθρωπος συγκλονιστικά πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά είμαι εδώ 13η μέρα. Στη διάρκεια αυτής της δημοσιογραφικής αποστολής που έχει και μεγάλες δυσκολίες, κάθε λίγο και λιγάκι όταν ψάχνουμε το ρεπορτάζ πέφτουμε πάνω σε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πραγματικά κρυμμένα διαμάντια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το σιδηρόδρομο, αγαπούν τον ΟΣΕ, αγαπούν να προσφέρουν στην κοινωνία αυτό το έργο. Αλλά δυστυχώς όλοι τους με μια απίστευτη πίκρα στα μάτια τους καταγγέλουν σημεία και τέρατα. Κάθε λίγο και λιγάκι, είτε μπροστά στην κάμερα είτε πίσω από την κάμερα, θα μας πλησιάσει ένας άνθρωπος και θα μας πει ότι φταίω κι εγώ γιατί δεν έκανα την αναφορά όταν έπρεπε, φταίω κι εγώ γιατί δεν έκανα την καταγγελία και ανεχόμουν τους άλλους οι οποίοι κάναν τα παιχνιδάκια. Χρήστο, επειδή παρακολουθήσαμε νομίζω με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα σου είπε ο κύριος Αποστολέρης, ο οποίος κλείνει με το συγκλονιστικό. Αυτά πρέπει να κλείσουν οι κάμερες για να τα πω. Αυτή η ατάκα δηλαδή καταλαβαίνουμε τα πάντα, νομίζω. Πάλι θα πω εγώ ότι δεν φταίνει οι συνδικαλιστές. Διοίκηση δεν υπήρχε. Διευθυντές δεν υπήρχαν. Πολιτικοί προϊστάμενοι δεν υπήρχαν. Πού ήταν όλοι αυτοί να τα ελέγξουν? Δηλαδή, υπήρχε ένας αθρό καθεστώς. Ποιος έλεγχε αυτό το πράγμα, αυτά τα δισεκατομμύρια, ποιος? Αυτό το στοιχείο. Ότι βάζανε βάρδιες, ότι παίρνανε τους έμπειρους σταθμάρχες από τη Λάρισα και τους βάζανε σε άλλους σταθμούς μόνο και μόνο για να παίρνουν τα εκτός έδρας και ότι ο κύριος Νικολάου ως συνδικαλιστής έκανε το πρόγραμμα ανάλογα με τις βουλές των ψηφοφόρων του, το ακούσαμε για πρώτη φορά και είναι πράγματι συγκλονιστικό και όντως φταίνε και αυτοί που ανέχονταν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή. Όλοι στην ιεραρχία που βρίσκονται από πάνω.
Και θέλω να πω και δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, για το ρεπορτάζ. Για να πάμε στην Ιωάννα, ναι. Δύο λεπτάκια να πούμε και για αυτό το ρεπορτάζ, γιατί και αυτό έχει μείνει μέσα στην καρδιά μου. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το κάναμε με τον Αντώνη τον Μισερλή, τον εικονολήπτη του Sky, και κουραστήκαμε, παιδευτήκαμε για να το κάνουμε. Δεν ήταν ένα απλό ρεπορτάζ, δεν ήταν ένα εύκολο ρεπορτάζ, αλλά θέλω να πω, να εξηγήσω ότι ξεκίνησε από μια κουβέντα που μας είπε ένας αξιωματικός της ΕΜΑΚ. Ήμασταν εκεί, στο χωράφι, εκεί στο σημείο, στο τραγικό σημείο της τραγωδίας, της σύγκρουσης, και κάποια στιγμή μιλούσαμε και μου είπε αυτή την κουβέντα. Μου λέει, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα να είχαμε 350 νεκρούς, αν η σύγκρουση γινόταν μέσα στα τούνελ. Μέσα δηλαδή, σειράκες, ναι. Σκεφτείτε, μια αμαξοστοιχεία που τρέχει με 170 χιλιόμετρα, πόση ώρα θα έκανε να φτάσει, να περάσει ακόμα 2 χιλιόμετρα και να πάει στα τούνελ. Ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ναι. Λεπτά. Έτσι, με 170 χιλιόμετρα. Αν γινόταν η σύγκρουση εκεί, θα είχαμε 350 νεκρούς και πολύ φοβάται κόσμος ο οποίος ξέρει ότι θα είχαμε νεκρούς και διασώστες και πυροσβέστες. Μου είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματικός. Εγώ τους άντρες μου εκεί πέρα μέσα δεν τους έβαζα. Μάλιστα. Και επειδή ξέρω ότι όλοι μας είμαστε τρελοί και επειδή θα μπαίναμε μέσα, θα είχαμε νεκρούς. Είναι διαλυμένα τα πάντα, δεν υπάρχουν μέσα πυροπροστασίας, δεν υπάρχει εξοπλισμός, τα έχουν λαιλατίσει όλα, κανείς δεν τα συντηρεί, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μιλάμε για ένα θάλαμο αερίων, όχι απλώς. Άρα δεν ενδιαφέρεται, ενδιαφέρονται ελάχιστοι άνθρωποι για τα θέματα ασφάλειας. Πρέπει να λογοδοτήσουν και για το τούνελ, αν έχει πιστοποιητικά παράδοσης, παραλαβής, αν δουλεύει πυροπροστασία, αν είναι ασφαλές να περνάει τρένο από εκεί. Χιλιάδες πράγματα τα οποία καλούμαστε όλοι να τα ξαναδούμε από την αρχή. Και δημοσιογραφικά. Εμείς δημοσιογραφικά μπορούμε να το κάνουμε. Και μετά δεν μπορούμε να, πάμε να κάνουμε πιστοποίηση. Σωστά. Του τούνελ. Δυστυχώς, δεν έχουμε αυτές μετά τις από μια τραγωδία. Ναι. Μετά από μια τραγωδία θα πρέπει να δοθούν αυτές οι απαντήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε καλά, πολύ. Χριστός, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Πάμε στην Ιωάννα τώρα, που επίσης έχει πάρα πολύ δουλειά αυτές τις μέρες με όσα γίνονται. Ιωάννα, τι νεότερο έχουμε στη δικαστική διερεύνηση? Κοίταξε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, Χρήστο, ότι η δικαστική διερεύνηση επί του παρόντος, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Τα είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Νικολαίδης. Οι εφέτες ανακριτές ψάχνουν και κάνουν δουλειά από αύριο το πρωί. Mm-hmm. Σήμερα είναι στα διαδικαστικά για να παραδοθεί η δικογραφία. Μέσα στη βδομάδα θα καλέσουν τους τρεις πρώτους κατηγορούμενους, επιθεωρητής όπου έκανε τη βάρδια, οι δύο σταθμάρχες που την κοπανίσανε νωρίτερα από τις 11, και πάει η έρευνα, έχει ξεκινήσει, δεν θα πάει μετά, έχει πάει ήδη στα ανώτερα κλιμάκια τότε του ΟΣΕ, γιατί λέμε ότι δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά τις βάρδιες δεν τις έβλεπε ένα μάτι, ούτε ένας άνθρωπος τις έκανε. Ένας τις έκανε και άλλοι δύο τις κοιτάγανε. Και τις κοιτάγανε να δούνε. Τις ενέκριναν και μάλιστα ένα μήνα πριν υλοποιηθούν. Δηλαδή δεν ήταν ότι τους στέλναν την προηγούμενη μέρα και μπορεί να είχε καμιά δουλειά και να μην προλάβαινε. Αυτό το δεύτερο μάτι ήταν ότι έπρεπε να βλέπει εκείνος που ήταν αρμόδιος ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν ήταν έμπειρος, ήταν άπειρος, κατάλληλος. Ότι πόσοι έπρεπε να είναι σε κάθε βάρδια ανάλογα με την κίνηση, γιατί είχαμε και τριήμερο. Καθαρής Δευτέρας, σε ποιο βάρδια πρέπει να πάει ο καθένας, στο μεγάλο σταθμό, στο μικρότερο σταθμό. Όλα αυτά ελέγχονται. Η έρευνα ελέγχει και αυτό, ελέγχει και το κομμάτι της πιστοποίησης, πώς ο άνθρωπος αυτός πήρε το χαρτί στο χέρι, είμαι σταθμάρχης, και τον βάλανε άλλοι, θα μου πεις ο ίδιος δεν ξέρω αν μπορούσε να αρνηθεί, στην ηλεκτρική καρέκλα, για να κλαίει ο κόσμος, 57 σήμερα ανθρώπους που έχουν φύγει για τον άλλο κόσμο. Αυτά είναι ο έλεγχος δικαιοσύνης επί του παρόντος. Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, αυτό λένε οι δικαστικές πηγές και από την πλευρά τους οι εισαγγελικές πηγές, ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια πού θα φτάσει η έρευνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανώτατη εισαγγελική πηγή μας έλεγε προχτές ότι αυτή η δικογραφία ανοίγει και το ένα φέρνει τ' άλλο. Δηλαδή, πώς ήρθε ο επιθεωρητής της κυκλοφορίας στο κάδρο των ευθυνών, αυτός έφερε του πάσου πάνω από αυτόν. Η έρευνα αυτή που γίνεται στη Λάρισα δεν μπορεί να επεκταθεί σε θέματα συμβάσεων. Είναι άλλη δουλειά αυτή. Μάλιστα. Άλλη δεν έρευνα. Είναι άλλη παράλληλη έρευνα. Ναι. Άρα ούτε ο χρόνος περαίωσης μπορεί να προβλεφθεί, Ιωάννα. Όχι, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Το ρώτησα πριν από λίγο, πριν βγω στην εκπομπή. Ερώτησα, μέχρι το Πάσχα θα έχουμε ξεκαθαρίσει? Και λέει, το βασικό ναι,
Αλλά δεν ξέρουμε τι θα βγει. Γιατί εδώ, παιδιά, κακά τα ψέματα. Εχθές ακούγοντας εγώ, γιατί ήμουν στο δελτίο, αυτό τον κύριο Αποστολέρη, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Ναι, Αποστολέρη. Και θέλω δημόσια να συγχαρώ τον συνάδελφό μας, τον κύριο Νικολαίδη, για τη δουλειά που είχε κάνει. Μόλις άκουσε ο μέσος πολίτης τον μπάχαλο, γιατί κοιτάξτε τώρα, ο δημόσιος διάλογος μέχρι προχτές ήταν οι ευθύνες του σταθμάρχη, τον πάνω, τον γύρω από τον σταθμάρχη και τα έργα που δεν γίνανε. Αλλά εχθές ακούσαμε όχι μόνο τα έργα που δεν γίνανε και από τις συνομιλίες που είδα το φως, ναι, της δημοσιότητας, είδαμε μια δημόσια υπηρεσία νευραλγικού τύπου να λειτουργεί στο τρέχα γύρευε. Σωστό, και Ιωάννα. Απλώς εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Πραγματικά το ρεπορτάζ του Χρήστου Νικολαίδη ήταν συγκλονιστικό και τα όσα είπε ο κύριος Αποστολέρης. Υπάρχει όμως και το ρεπορτάζ Δήμητρας Κουστάλη. Άνθρωπος εκ των έσω. Σωστό. Ναι, ναι. Υπάρχει και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κουστάλη στο Βήμα χθες. Όπου είναι η έκθεση της αρχής διαφάνειας. Η έκθεση της αρχής διαφάνειας έχει παραδοθεί σε όλους και στη δικαιοσύνη και στο Υπουργείο και περιγράφει σημεία και τέρατα που γίνονταν στον ΟΣΕ και μάλιστα καλεί για άμεση αντιμετώπιση. Και προφανώς αυτή η έκθεση, δεν ξέρω τι είναι, έκθεση, πόρισμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έκθεση. Ναι. Δεν της δόθηκε καμία σημασία. Καμία σημασία από κανέναν. Ούτε η βαρύτητα που είχε προφανώς ενόχλησε ή συγκίνησε κάποιους για να ασχοληθούν. Θα σας απαντήσω αμέσως, διότι πράγματι αυτό το κείμενο της αρχής διαφάνειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το είχε συντάξει ο κύριος Μπίνης, ο επικεφαλής αυτής, ναι, της αρχής, της ανεξάρτητης, 1,5 χρόνο πίσω. Τι έχει γίνει ως προς τη δικαστική πλευρά, γιατί στην άλλη πλευρά τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει πρέπει να το πει το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί αυτή η έκθεση δύο πράγματα. Ένα, παραλήψεις, έργα, προγράμματα κτλ, πλημέλειες τις οποίες κατέγραφε, και το άλλο ήτανε, ναι, γιατί αυτή η έκθεση δεν έγινε μόνη της. Έγινε με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, ο οποίος ήδη ερευνούσε την διαβόητη πλέον και πασίγνωστη σε όλους μας σύμβαση 7-17 του 2014. Ναι. Ναι. Γιατί την ερευνούσε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης, αυτή τη σύμβαση? Διότι είχε κάνει μία αναφορά ο ανεξάρτητος πρώην βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος από την Πάτρα, ναι, και είχε πει ότι αυτή η σύμβαση δεν είναι σωστή. Πάνω λοιπόν σε αυτή την έρευνα, η οικονομική εισαγγελία έστειλε αίτημα στην αρχή διαφάνειας, μπες και εσύ και ψάξε για να δούμε τι συμβαίνει. Πράγματι έψαξε η αρχή διαφάνειας και βρήκε ένα σωρό παραλήψεις στα έργα. Απάντησε όμως τον οικονομικό εισαγγελέα, δεν είναι ακριβές, ναι, ότι η δικαιοσύνη δεν κινήθηκε. Μάλιστα. Εγώ είμαι η πρώτη που στυλιτεύω τα χάλια που έχει, ναι, που έχει χάλια. Αλλά απάντησε για αυτό που έψαχνε ότι δεν υπάρχει θέμα. Απάντησε ότι η ζημιά του δημοσίου, ναι, που έλεγε ο ανεξάρτητος βουλευτής, ναι, τότε δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι η δικογραφία αυτή ως προς, mm-hmm, το σκέλος, ναι, έρευνα 7-17 σύμβαση έκλεισε. Μάλιστα. Μπήκε στο αρχείο, ναι, και ήρθε μετά από λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει: «Παιδιά, δώστε μου εμένα τη δικογραφία, διότι έχω κάτι καταγγελίες. Δεν, μάλιστα, είχε ζημιά το δημόσιο, αλλά θέλω να κοιτάξω τι έγινε το κοινοτικό χρήμα». Μάλιστα. Έτσι αυτή η δικογραφία δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία είναι ακόμα σε έρευνα το θέμα. Τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην έκθεση ασφαλώς είναι πολύ σοβαρά και ασφαλώς έπρεπε, ναι, να έχουν προκαλέσει όχι την προσοχή, την άμεση αντίδραση, τη διερεύνηση, των πολιτικών προϊσταμένων. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε, επαναλαμβάνουμε, ότι την Παρασκευή είχαμε τον κύριο Σπίρτζη εδώ. Ναι. Ο κύριος Σπίρτζης μίλησε. Έδωσε χαρτιά, δημοσιεύτηκαν τα χαρτιά. Σωστά. Θα τα κρίνουν αυτοί που ξέρουν να τα κρίνουν. Τα η Νέα Δημοκρατία βγήκε το ίδιο βράδυ, είπε τα ψέματα του Σπίρτζη και όλα αυτά κτλ. Αλλά πρέπει να μιλήσει και ο Καραμαλής. Και αν δεν μιλήσει ο Καραμαλής, που ήταν ο αρμόδιος υπουργός και παραιτήθηκε, πρέπει να μιλήσει ο υφυπουργός. Ο κύριος Καραγιάννης, πώς λέγεται. Κύριος Καραγιάννης, και οι υπόλοιποι. Κάποιος πρέπει υπόλοιποι να μιλήσει όμως. Αλλά πρωτίστως ο κύριος Καραμαλής. Λοιπόν, Ιώνα, ευχαριστούμε πολύ. Να πω και κάτι ακόμα. Ναι, ναι, Ιώνα. Ναι. Ένα λεπτό. Να πω και κάτι ακόμα. Να πω ότι εδώ είναι από εισαγγελικές πηγές φαίνεται ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι τη διοίκηση αυτών των οργανισμών, διότι προφανώς υπήρχε μια διοίκηση σε αυτούς τους οργανισμούς. Δεν ήταν ακέφαλη. Η έρευνα που άνοιξε την Παρασκευή από το ξέπλυμα μαύρου, ναι, χρήματος έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σημειώστε το που σας το λέω.
Τι ψάχνει αυτή η έρευνα? Δεν ψάχνει αυτή η έρευνα. Δεν ψάχνει γενικά όποιον ήταν στον ΟΣΕ στη διοίκηση. Ψάχνει αυτούς που είχαν θέση ευθύνης και είχαν τα πάρα δώσε με τους εργολάβους και με τις εταιρείες. Ναι. Για να δει μήπως κανένας από αυτούς τίποτα χρηματάκια τα βάζε και στην τσέπη. Μάλιστα. Αργήσαμε όμως και εδώ. Ως κράτος. Και πάλι κατόπιν. Και πάλι κατόπιν. Έπρεπε και να μετά από μια τραγωδία. Να σε καλά, Ιωάννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.